Καλώς ήρθατε στο Telecontrol και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Grand Hotel. Όπως θα δούμε, στα νέα επεισόδια της σειράς, η Σοφία ανακοινώνει στη μητέρα της ότι ο Αλέξανδρος αποφυλακίζεται. Τώρα πρέπει να κρατήσει το λόγο της και να τον κάνει υπεύθυνο του ξενοδοχείου. Ο Ρήγας, προκειμένου να μην χάσει τη θέση του, αποκαλύπτει το μεγάλο μυστικό στην πεθερά της. Νομίζω ότι η εγκυμοσύνη της νύφισσας είναι απάτη, λέει στη μητέρα του Αλέξανδρου, και εκείνη φυσικά, χωρίς να χάσει χρόνο, ξεκινά για το ξενοδοχείο. Η Κιβέλη δίνει οδηγίες στη Μέα που θα ξεκινήσει την Ελένη. Μόλις μου φέρει το μωρό, άφησε τη να πεθάνει από αιμορραγία για να φανεί φυσικός ο θάνατος, θα της πει. Η Ελένη, βέβαια, που ξέρει μέχρι που μπορεί να φτάσει η Κιβέλη, φεύγει από το ξενοδοχείο παίρνοντας μαζί της το γράμμα. Καταλαβαίνει όμως ότι ένας από τους ανθρώπους του Ρήγα την παρακολουθεί και αποφασίζει να γυρίσει πίσω, όταν ξαφνικά την πιάνουν οι πόνοι της γένας. Ο Πέτρος, ο οποίος την ακολουθούσε κρυφά για να δει τη σκαρώνη, τη μεταφέρει στο ξενοδοχείο. Ξαφνικά εμφανίζεται ο Ρήγας και ζητά από όλους να τον αφήσουν μόνο μαζί της. Την απειλεί πως αν δεν του δώσει το γράμμα, δεν θα αφήσει τη Μέα να την ξεγεννήσει. Εκείνη αναγκάζεται να το κάνει και λίγο αργότερα φέρνει στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Η Μέα το παραδίδει στην Κιβέλη, αφήνει αβοήθητη την Ελένη και φεύγει. Ο Νικόλας όμως, που στο μεταξύ έχει μάθει για τη γέννα, τρέχει στο πλευρό της αγαπημένης του. Λίγα λεπτά αργότερα, εκείνη φέρνει στον κόσμο ένα ακόμη αγοράκι, αφού όπως αποδεικνύεται, περίμενε δίδυμα. Πρέπει να κρύψει το μωρό, πρέπει όλοι να το θεωρήσουν νεκρό, αλλιώς θα το πάρουν, του λέει. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, ο Νικόλας γίνεται ο φύλακας αγγελός του.